Έχουμε κάνει μια τροποποίηση του κανονισμού του κοινωνικού πρωτοπολίου, στον οποίο υπάρχει μια πλέον επιτροπή που μπαίνουν οι ωφελούμενοι μέσα. Σε αυτή την τροποποίηση είχαμε κάνει και μια αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Μετά τον κορονοϊό έχουμε δει μια αρκετή μεγάλη αύξηση στη ζήτηση στο να ενταχθούν οι πολίτες μας και από ό,τι βλέπω με την κοινωνική λειτουργία του Παντοπολίου θα δούμε αν θα κάνουμε κάποιες άλλες ενέργειες περαιτέρω για τους πολίτες μας, είτε είναι σε τρόφιμα είτε είναι στα κοινωνικά κριτήρια. Πώς είναι οι δικαιούχοι τώρα αυτή τη περίοδο? Αυτή τη στιγμή είναι το κοινωνικό Παντοπολίο, είναι γύρω στα 560 άτομα ωφελούμενοι. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα που λέγεται το ΤΕΒΑ, που είναι άλλο πρόγραμμα εκτός του κοινωνικού Παντοπολίου. Το κοινωνικό Παντοπολίο κάνει διανομές σε συγκεκριμένους χρόνους. Πώς ακριβώς έτσι? Είναι αναδίμηνο ήδη. Αναδίμηνο είναι οι παροχές αυτές. Και είναι συγκεκριμένες παροχές των προϊόντων που δίνουμε. Και θα δούμε στο άμεσο διάστημα, θα δούμε και την αλλαγή, μήπως αλλάξουμε τα τρόφιμα ή να τεπλουτίνουμε περισσότερο για αυτό το πράγμα.